Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα αρνητικά μηνύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαρτυρίες λουωμένων που παραπονούνταν για την άσχημη εικόνα του νερού στις παραλίες της Ξάνθης, ενώ ακούστηκαν και φήμες περί μόλυνσης μετά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρχαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες στη Χρυσούπολη. Ο Δήμαρχος Αυδείρων, Γιώργιος Τσιτηρίδης, καθησυχάζει τους πολίτες, βασιζόμενος στις τελευταίες δειγματοληψίες που έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το νερό των παραλίων. Είναι γνωστό, ο Δήμος Αυδείρος είναι βραβευμένος με τρεις γαλάζιες σημαίες, στο Μυροδάτο, στο Πόρτο Μόλο στα Άβδυρα και στην Μάδρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μήνα είναι υποχρεωμένο να γίνονται δειγματοληψίες από την Διεύθυνση Υδάτων, που είναι μια υπηρεσία της αποκεντρωμένης της Καβάλας, όπου τα αποτελέσματα είναι άριστα, είναι εξαιρετικής ποιότητας τα νερά σε όλες τις παραλίες, όχι μόνο αυτές οι οποίες είναι βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες, αλλά και στον Αηγιάννη και σε όλες τις παραλίες. Τα αποτελέσματα αναρτούνται κάθε φορά σε site της αποκεντρωμένης της Διεύθυνσης Υδάτων και από ό,τι γνωρίζω και η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Υγείας κάνει κάποιες εξετάσεις τους και αποτελέσματα της μετρήσης από τις παραλίες για τον Ιούλιο. Εμείς σαν Δήμος Αυδείρων, επειδή ακούστηκαν αρκετά πράγματα για τις παραλίες, έχουμε στείλει στην Θεσσαλονίκη σε εργαστήριο προκειμένου να πάρουμε τα αποτελέσματα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν τα αποτελέσματα. Από εκεί πέρα τα μπάνια τα οποία γίνονται και από τα καπί του Δήμου Αυδείρων αλλά και από τα υπόλοιπα καπί του Δήμου Ξάνθης γίνονται κανονικά χωρίς πρόβλημα, και από εκεί και πέρα οι γαλάζιες σημαίες δεν έχουν αφαιρεθεί, γιατί έχουμε ακουστεί ότι έχουν αφαιρεθεί και οι γαλάζιες σημαίες, και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε όλοι οι ξανθιώτες ήταν κάτω στις παραλίες του Δήμου μας. Μιλάμε για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον. Κανένα πρόβλημα, ναι, και το Μάιο ήταν και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, είναι άριστης ποιότητας τα νερά και δεν υπάρχει κανένας φόβος για τους ξανθιώτες να κολυμπήσουν στις παραλίες μας.